Λοιπόν, είμαστε ξανά εδώ, Μέγα Σαββατοκύριακο, πρωί Σαββάτου. Θα κλείσουμε την ενότητα του αγροτικού που την αρχίσαμε πριν με την πρωτοβουλία των αγροτών να συναντηθούν τη Δευτέρα με τον Πρωθυπουργό. Να καλημερίσουμε και τον κύριο Άλλη Πολυγέννη που βρίσκεται στο μπλόκο της Νίκαιας. Και να ζητήσουμε καλημέρα και σε εσάς, κύριε Πολυγέννη. Να μας επιτρέψετε να κάνουμε μια πρώτη τοποθέτηση πολιτική μας και να έχουμε και την δική σας τοποθέτηση σε αυτό τον διάλογο που θεωρητικώς ξεκινά από Δευτέρα. Κυρία Σταμπουλή, με βάση αυτά που λένε οι αγρότες που είναι διατεθειμένοι να πάνε στο Μεγάλο Μαξίμου, αλλά και με βάση αυτό που είπε ο κύριος Λιούτας, ότι αν υπάρξει μια λύση θα γίνει σεβαστή από όλους τους αγρότες, θεωρείτε ότι μπορεί να βρεθεί μια λύση από Δευτέρα και μετά? Βεβαίως, ο διάλογος πάντα δίνει καρπούς και πάντα είναι η καλύτερη λύση. Είναι πολύ θετική εξέλιξη το ότι έστω και κάποιοι αγρότες, κάποιοι εκπρόσωποι κάποιων μπλόκων πηγαίνουν σε διάλογο με τον Πρωθυπουργό, με την κυβέρνηση, διότι μέχρι τώρα ήταν πολύ περίεργο το φαινόμενο. Εγώ κοιτάξτε, από τότε που θυμάμαι τους υπουργούς να λένε «Δεν συζητάω με απεργούς». Μεγάλη απεργία της ΟΛΜΕ, 76-77, ήμουν μαθήτρια. Λοιπόν, ο Μακαρίτης ο Ράλης, δεν συζητάω με απεργούς. Άλλες απεργίες. Ο Μακαρίτης ο Γιαννόπουλος. Καταλήψεις στα σχολεία. Κυρία να κάνουμε Σταμπουλή. Διάλογο με ανοιχτά σχολεία, με ανοιχτά πανεπιστήμια. Του τέσσερι δεν συζητάω με καταληψίες. Και εδώ είχαμε την αντιστροφή του φαινομένου να λένε και οι αρμόδιοι υπουργοί και ο Πρωθυπουργός. Είμαστε ανοιχτοί. Ελάτε για διάλογο και να λένε οι αγρότες αυτοί που ήταν σε κινητοποίηση. Εμείς δεν πάμε σε διάλογο. Αν δεν κάνετε αυτό, αν δεν κάνετε εκείνο, δεν πάμε σε διάλογο, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αυτό ήταν έξω από κάθε λογική και καιρός ήταν να επικρατήσουν φρονιμότερες απόψεις. Βεβαίως. Λένε οι αγρότες ότι είναι προσχηματικός ο διάλογος, ότι το λέει η κυβέρνηση αυτό μόνο και μόνο για να τους διασπάσει. Και τους δίνει, πώς το είπε, λουκούμι. Λουκούμι, είναι κάθε άλλο παρά δείγμα καλής θέλησης και προϋπόθεση για καλόπιστο διάλογο. Καλά θα κάνει όποιος πάει να πάει καλόπιστα, να τα βάλει όλα πάνω στο τραπέζι και να δει που μπορούμε να καταλήξουμε. Mm-hmm. Είναι αλήθεια ότι το αρχικό σχέδιο είχε προβλήματα τα οποία και εμείς τα επισημάναμε στην κοινοβουλευτική ομάδα. Από την πρώτη στιγμή άρχισαν προσπάθειες βελτίωσης, αλλά θέλω να θυμίσω ότι εδώ έχουμε ένα σάντουιτς. Από τη μια μεριά είναι οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι έχουν τα δίκαια τους ή μερικές φορές νομίζουν ότι αδικούνται ενώ δεν είναι έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί σε άλλη συζήτηση που ήμουνα από τη μια οι αγρότες να λένε ότι αδικούνται, αδικείται ο ΓΑΜ με την ενοποίηση των ταμείων και ο εκπρόσωπος της ΑΔΔ να λέει ότι αδικούνται οι δημόσιοι πάλι γιατί με το δικό τους υγιές ταμείο θα εξυγειάνουν τον ελληματικό ΟΓΑ. Δεν μπορεί να αδικούνται όλοι. Ή οι μεν κερδίζουν ή οι δε. Κάτι. Κάτι, άρα όχι τα πάντα. Άρα λοιπόν, ότι οι αγροτικές κινητοποίησεις βαίνουν προς το τέλος τους από τη Δευτέρα και μετά. Εγώ αποφεύγω να κάνω προφητείες. Θεωρώ ότι το ότι αρχίζει ο διάλογος είναι θετικό και φυσικά να όταν συμβαίνει αυτό εξομαλύνεται μια κατάσταση. Κύριε Γεωργιάδη, πρώτον εγώ θέλω να ανοίξουν οι δρόμοι. Οι δρόμοι δεν πρέπει να κλειστεί. Είναι ζημιά για την εθνική οικονομία, ζημιά για χιλιάδες ανθρώπους. Βλάπτουν πια τη διεθνή εικόνα της χώρας. Γίναμε περίγελος ακόμα και της Βουλγαρίας. Και ακούγοντας εγώ τον Βούλγαρο Πρωθυπουργό να λέει ότι η Ελλάδα δεν είναι ένα λειτουργικό κράτος, δεν αισθάνομαι καθόλου υπερηφάνεια. Αυτό είναι το ένα πράγμα. Δύο. Η μεγάλη αγάπη του ΣΥΡΙΖΑ στο διάλογο τώρα με εντυπωσιάζει. Γιατί πρώτη φορά είναι. Αφήστε να ολοκληρώσω εκεί. Έχω υπάρξει μέλος του Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία που ξεκίνησε επί Υπουργείας Άρης Πιλιοτόπουλου, κυβερνήσεως Καραμαλή, που κατέληξε στο περίφημο νόμο τα πανεπιστήμια. Το μόνο κόμμα που δεν συμμετείχε, μάλλον δύο δεν συμμετείχε, να είμαι ειλικρινής, ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ τότε. Ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε δεν συμμετέχουμε σε προσχηματικό διάλογο. Μετά όταν έγινε ο εθνικός διάλογος και το ασφαλιστικό από τον Ανδρέα Λοβέρδο, ο ΣΥΡΙΖΑ επίσης δεν συμμετείχε. Γιατί έλεγε δεν συμμετέχουμε σε προσχηματικό διάλογο. Θα μπορούσα να θυμηθώ άλλες 50 παρόμοιες καταστάσεις. Τώρα ξαφνικά βλέπω την κυρία Σταμπουλή εδώ να μου λέει πόσο καλός είναι ο διάλογος και πόσο καλό είναι να πηγαίνουμε στο διάλογο, ασχέτως αν συμφωνούμε ή αν διαφωνούμε. Είναι και αυτή μια ορίμανση του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα βήμα επί το ρεαλιστικότερο. Μετά από 40 και 50 χρόνια καταλήψεων, απεργιών, ποριών και τίποτα άλλο, καταλάβαμε ότι καμιά φορά καλό είναι να καθόμαστε στο τραπέζι και να συζητάμε. Άρα, εγώ είμαι πάντα υπέρ του διαλόγου, ως αξιωματική αρχή. Εγώ πάντα πηγαίνω όταν με καλούν για να συζητάω. Άρα, θεωρώ ότι αυτή η σημερινή τακτική του ΣΥΡΙΖΑ να είναι υπέρ του διαλόγου είναι ένα βήμα μπρος. Είναι ένα βήμα για να μεγαλώσουν λίγο πολιτικά. Να οριμάσουν λίγο πολιτικά. Πάντως εμείς ούτε λάστιχα μαχαιρώσαμε ούτε ποινικές διώξεις για παρακόλουση κοινωνιών. Πρώτα απ' όλα ποινικές διώξεις για παρακόλουση κοινωνιών έχετε ψηφίσει νόμο. Και το ψηφίσατε και εσείς προσωπικά. Το ψηφίσατε και εσείς προσωπικά. Άρα λοιπόν αφήστε τώρα. Δεν καταργεί τη διώξη στην πράξη. Το πρώτο ψέμα τη ημέρα θα μετράω τα ψέματα. Την επεκτείνω. Θα μετράω τα ψέματα. Την επεκτείνω. Όχι, κάνετε λάθος. Κάνετε λάθος και λυπάμαι που ερμηνεύσετε
βάζετε τον νόμο. Το κλείσιμο εκεί... των δρόμων σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου και με οποιοδήποτε νομικό καθεστώς καταρχήν είναι ενέργεια η οποία στρέφεται εναντίον του συνόλου των πολιτών της χώρας και δεν είναι νόμιμη. Γι' αυτό και μπορεί δεν να ενεχόμαστε σε πολλά. Έχετε ψηφίσει κι εσείς κι εμείς. Λοιπόν. Έτσι, ένα πλαίσιο το οποίο κάνει πιο αυστηρή. Όχι, πλαίσιο όχι, που εσείς έχει να κάνει με την παρακόλληση. Επιτρέψτε μου ένα λεπτό. Επιτρέψτε μου ένα λεπτό. Κυρία Σαμπούλη. Δεν είναι αλήθεια. Αυτό θα το διευκρινίσουμε τώρα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Καταρχάς, ο νόμος έλεγε τουλάχιστον ένα χρόνο ο παλιός που σήμαινε μέχρι 5 χρόνια. Και ο νέος λέει μέχρι 3 που σημαίνει μίνιμουμ 10 μέρες. Ναι. Και λέει επιπλέον, άρα οι συμπατριώτες μου που είχαν τα 12 μήνα και τα 8 μήνα αθώθηκαν στο εφετείο πριν καν το ψηφίσουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, και λέει, έχει και ακόμη μια παράγραφο που λέει ότι εάν αυτή η διαταραχή στις συγκοινωνίες προκαλείται με σκοπό την υπεράσπιση από κάποιους που αυτό επιδιώκουν την υπεράσπιση υπέρτερου κοινωνικού αγαθού, δεν τιμωρείται. Ωραία, να φύγουμε λοιπόν, από αυτό. Να ξεκολλήσουμε. Γι' αυτό και δεν έχει γίνει καμιά ποινική δίωξη μέχρι τώρα ελάτε. Και οι αγρότες το ξέρουν. Οι αγρότες το ξέρουν. Το βίωσαν ήδη. Μπορεί να έρθει η κάμερα. Δεν μπορούμε να λέμε τόσα ψέματα. Ένα λεπτό. Μπορεί να έρθει η κάμερα. Αν κάνει Google κάπου πολύ εύκολα από το κάνω. Πιο αυστηρή νομοθεσία την παρακόλουση κοινωνιών. Θα σας πω εγώ το άρθρο, κύριε Γεωργιάδη. Ένα κομμάτι. Ένα από τα χιλιάδες blogs. Κύριε Γεωργιάδη, μόλις κάνετε Google. Κύριε Γεωργιάδη, ψέματα στο διαδίκτυο κυκλοφορούν. Δεν χρειάζεται να συζητήσουμε αυτό. Χρειάζεται πολύ τους αγρότες ήρθαν. Για τους αγρότες ήρθαν. Εμείς τελείω, σας παρακαλώ. Μισό λεπτό, κύριε Πολυγέννη. Κύριε Γεωργιάδη, χθες ο κύριος Κίρτσος, που ήταν και υποστηρικτής του κυρίου Μητσοτάκη, έκανε μια δήλωση και είπε ότι οι αγρότες θα πρέπει να φύγουν είτε με το καλό είτε με το άγριο. Συμφωνείτε με αυτή τη δήλωση? Εγώ δεν κυβερνάω για να πω πώς θα φύγουν οι αγρότες. Εγώ σας είπα όμως αντιπολίτευση ότι πρέπει οι δρόμοι να ανοίξουν. Εσείς καταψηφίσατε και το θέλω νόμο. Να υπενθυμίσω ότι όταν ήταν ο κύριος Τσίπρας αντιπολίτευση, είχε πάει πάνω στο τρακτέρ ενός αγρότη, τους φλόμωσε με ψέματα. Αυτός ο συγκεκριμένος αγρότης, στο οποίο το τρακτέρ ανέβη, είχε πει στο δικό μου τρακτέρ είχε ανέβει ο Τσίπρας και μας φλόμασαν με ψέματα. Άρα σας παρακαλώ, κύριε Τάκη, μην μας συγκρίνετε με αυτούς. Δεν σας συγκρίνω. Εγώ ρωτάω για τη δήλωση του κυρίου Κίρτσου. Εγώ το θεωρώ συγκοφαντική δυσφήμιση για μένα να με συγκρίνετε. Θα πέσει το κύκλωμα ένα λεπτό. Κυρία Σταμπουλή, σας παρακαλώ, μην απαντάτε σε κάθε που λέει ο καθένας. Να βάλετε το βίντεο του κυρίου Τσίπρα πάνω στο τρακτέρ. Σε κάθε φράση, μην απαντάτε. Κυρία Σταμπουλή, μην απαντάτε. Καλή, εσείς θα μιλήσετε τώρα. Ένα λεπτό. Επειδή θα πέσει το κύκλωμα, πάμε στη Σοφία την Παπαθανασίου με τον Άρτο Πολυγέννη. Άρη, Σοφία μου και εσύ, πες μας πώς είναι η κατάσταση εκεί και να μας πει και ο κύριος Πολυγέννης γιατί δεν πάνε στα μπλόκα. Καλή σας μέρα από τον μπλόκο της Νίκαιας. Οι αγρότες από εδώ έδωσαν αρνητική απάντηση στο τηλεφώνημα του κυρίου Αποστόλου που τους καλούσε στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Δεν θα συμμετέχουν σε ένα διάλογο, λένε, που δεν θα έχει ως βάση το δικό τους πλαίσιο των αιτημάτων. Σοφία, είναι όλα κλειστά εκεί, έτσι, είναι όλα κλειστά. Είναι από την πρώτη μέρα κλειστός ο δρόμος εδώ στον μπλόκο της Νίκαιας λόγω του όγκου των τρακτέρ. Οι αγρότες, λοιπόν, σας έλεγα, συνεχίζουν τις δράσεις τους και για αύριο συγκαλούν πανελλαδική σύσκεψη των 68 μπλόκων που συντάσσονται για να καθορίσουν την περαιτέρω πορεία τους. Κύριε Πολυγέννη, έχω δίπλα μου τον Άρη τον Πολυγέννη. Θέλω να κάνω ένα σχολιασμό πριν με ρωτήσετε. Ναι. Λοιπόν, ακούσαμε την κυρία Σταμπουλή να αναφέρεται για το διάλογο. Ακούσαμε τον κύριο Γεωργιάδη και την κοκορομαχία μεταξύ της αξιωματικής αντιπολίτευσης και της κυβέρνησης. Δεν απαντάει κανένα στα αιτήματα και στα προβλήματα των αγροτών, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, αφορολόγητο και απευθύνομαι σε όλους τους πολιτικούς, πρέπει να έχουν όλοι σε αυτό τον τόπο ναι ή όχι, μία απάντηση. Τα τεκμήρια διαβίωσης που μας ληστεύουν στην κυριολεξία και δεν φορολογούμαστε βάσει του εισοδήματος, αλλά με τεκμήρια, αν έχουμε ένα σπίτι, ένα αυτοκίνητο και ένα παιδί, φορολογούμαστε με 12.000 ευρώ, ακόμα αν έχουμε 5.000 ευρώ. Πρέπει να καταργηθούν ναι ή όχι. Το ότι είμαστε ανασφάλιστοι 54% των αγροτών με τις υπάρχουσες εισφορές, θα πρέπει να τριπλασιαστούν οι εισφορές, ναι ή όχι. Θα πάρουν τα κλεμμένα και να αφήσουν τους αγρότες να ζήσουν, ναι ή όχι.
Ωραία. Θα καταργήσουν αυτές τις δεσμεύσεις που μέσω της ΚΑΠ μειώνουν έως 60% τις ενισχύσεις. Ναι ή όχι, λίγο, εκεί είναι η ουσία. Ας απαντήσουν σε αυτά. Ωραία. Και τότε εμείς ξέρουμε αν θα πρέπει να πάμε σε διάλογο ή όχι. Τώρα, αυτά και τα... το αν κόπτονται κάποιοι. Λίγο, κύριε Πολυγέννη, ακούστε με να μιλήσει και κανένας άλλος. Είπατε το σχόλιο σας και είπατε και τα ναι ή όχι. Το ερώτημα το δικό μας είναι το εξής. Οι αγρότες αυτοί που τη Δευτέρα θα βρεθούν με τον Πρωθυπουργό τέτα τέτ στο Μέγαρο Μαξίμου, δεν είναι ένα κομμάτι από εσάς? Δεν είναι αγρότες? Τι είναι? Εμείς δεν χαρακτηρίζουμε τους αγρότες αν είναι κομμάτι ή δεν είναι. Ναι, εμείς βλέπουμε ότι πάνε σε μία παγίδα, σε ένα διάλογο προσχηματικό, που επί της ουσίας θα είναι ένα διάγγελμα περιγραφής της υποτιθέμενης κατάστασης της χώρας, θα τους χτυπήσουν την πλάτη, θα τους γεμίσουν την κοιλιά με πορτοκαλάδα και με κέρασμα και στο τέλος θα ικανοποιήσουν το αίτημα που αρχικά είχε σκοπό η κυβέρνηση να περάσει. Αυτό το μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότη όπως το χαρακτήριζε η κυβέρνηση και βάζουν βούτυρο στο ψωμί τους. Και εμείς λέμε ότι με τα στοιχεία τα δικά τους και τα νούμερα θα παραμείνουμε 170.000 αγρότες. Άρα επιβεβαιώνεται τον μπλόκο Νίκαιας και τα υπόλοιπα μπλόκα που είναι συντονισμένα σε αυτή την προσπάθεια της πίεσης προς την κυβέρνηση ότι πρόκειται για βίο ξεκλήρισμα. Μας οδηγούν στα συσίτια, μας οδηγούν στις ουρές της ανεργίας και δεν είναι μόνο αυτό. Ναι, δεν αλλά λένε την αλήθεια. Ξέρετε κάτι, εσείς λέτε περί προσχηματικού διαλόγου, η κυβέρνηση από την άλλη και συνδικαλιστές, αγροτοσυνδικαλιστές, κατηγορούν τα μπλόκα που αρνούνται το διάλογο ότι είναι κομματικά υποκινούμενα. Ξέρουμε ότι είναι φαντάσματα του παρελθόντος όλα αυτά. Επανέρχονται με άλλο σκηνικό και με άλλο περιτύλιγμα. Πάσε γες, σιδάσε, γεσάσε. Τους ξέρουμε ποιοι ήτανε και δεν μας εκπλήσει καθόλου η στάση τους. Κύριε Σταβουλή, τι απαντάτε? Απαντώ ότι ο διάλογος δεν είναι προσχηματικός. Γίνεται έντιμη προσπάθεια να βρεθούν οι λύσεις. Γίνεται έντιμη προσπάθεια να βρεθεί ένα ασφαλιστικό, βιώσιμο, αποδεκτό και από τους δανειστές. Δυστυχώς υπάρχει αυτός ο περιορισμός, ο οποίος αφορά το ποσοστό του ΑΕΠ κρατικής χρηματοδότησης που θα υπάρχει. Δεν πρέπει να ξεπερνά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Άρα ένα ΟΓΑ ο οποίος χρηματοδοτείται κατά 90% από το δημόσιο, άντε κατά 80% όταν φύγει το προνοιακό κομμάτι και πάει στον κρατικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Αλληλεγγύης, δεν μπορεί να σταθεί και δεν θα τον κρατήσει βεβαίως κανένας νεοφιλελεύθερος κύριος Μητσοτάκης. Σας δεσμευθεί ο κύριος Γεωργιάζη ότι θα κρατήσουν τον ΟΓΑ με 80% κρατική χρηματοδότηση. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα αντικειμενικό πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Πάντως εγώ, κύριε Σαββολή, από λύσεις. Αυτά που είπε ο κύριος Πολυγέννης και από αυτά που λέτε εσείς, βλέπω δύο παράλληλους μονολόγους. Όχι, οι δεν είναι παράλληλοι μονόλογοι. Ότι μας πάτε στη φτώχεια και στα συσίτια και εσείς λέτε ότι δεν ελάτε να συζητήσουμε. Και ο κύριος Πολυγέννης και εγώ θέλουμε να υπάρξει ένας ΟΓΑ ο οποίος θα μπορεί να επιβιώσει, θα μπορεί να έχει διάρκεια. Δεν θα κλείσει σε 3, 4, 5 χρόνια. Λέει ότι αυξάνεται τις εισφορές λοιπόν, που δεν έχουν οι άνθρωποι. Ωραία. Θα αρχίσουμε λοιπόν από αυτούς που έχουν. Αυτό λέμε εμείς. Τους αγρότες που έχουν. Αρχίζουμε από όχι μόνο τους αγρότες. Αυτό σημαίνει ενοποίηση των ταμείων. Με συγχωρείτε, ενοποίηση των ταμείων σημαίνει ότι αυτοί που έχουν από όλους τους κλάδους θα βάζουν στον κοινό κουμπαρά. Αυτοί που έχουν τα υψηλότερα εισοδήματα θα βάζουν περισσότερα κύριε χρήματα Πολυγέννη, στον κοινό κουμπαρά. Κύριε Πολυγέννη, αυτά εδώ που λέει η κυρία Σταμπουλή, γιατί δεν πάτε στο Μαξίμου να χτυπήσετε το χέρι στο τραπέζι λοιπόν, και να τα πείτε αυτά που λέτε στο δημόσιο διάλογο. Κύριε Χασαπόπουλε, για να δείτε ότι συνεχίζει να μην απαντάει στα ναι ή όχι, όπως είπε και ο κύριος Στάκης που ανέφερα. Και τι κάνουν τώρα, λένε, από διαρροές και βέβαια είναι ουσιαστικά στοιχεία της κυβέρνησης, ότι θα κάνουν τρεις κατηγορίες εισφορών, 12, 14 και 20. Το 7,5 που είναι η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη το εξαιρούν, άρα δεν θα αλλάξει τίποτα. Εμείς λέμε ότι πρέπει να είναι δωρεάν η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ναι. Δεύτερον, αυτοί που θα επιλέξουν εν τέλει το 12% θα παίρνουν σύνταξη, κύριε Χασαπόπουλε, 230 ευρώ. Άρα μειώνονται και οι συντάξεις. Αυτοί που θα επιλέξουν το 14% θα παίρνουν 268
με συγχωρείτε, 268 ευρώ. Συγγνώμη, τι είναι αυτό που λέει ο κύριος Κασιπόπουλος. Οι διαρροές σας είναι. Αφήστε τα αυτά. Όχι διαρροές μας, διαρροές. Δικές σας, δικές σας, δικές σας. Με συγχωρείτε, αυτά δεν υπάρχουν. Δικές σας. Αυτά δεν υπάρχουν στο κείμενο. Κυρία Σταμπουλή, κυρία Σταμπουλή, έχετε ένα χρόνο. Και με no paper κυβερνήσατε όλο το διάστημα. Ελάτε όταν θέλατε τώρα, να δημιουργήσετε το κλίμα Ελάτε, στην κοινωνία. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Είναι δικές σας λοιπόν αυτές. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Εντάξει. Σε καμιά επίσης λοιπόν, πρόταση. Εγώ είπα κάτι. Εν πάση περιπτώσει, Δευτέρα είναι ότι κοντά. Αυτός ο διάλογος που πάει να γίνει θέτει μία εξήγηση για μας. Ότι και αυτή η συγκυβέρνηση ακολουθεί την ίδια τακτική με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, προσπαθεί με κάθε μέσο και κάθε τρόπο και μέσω των προηγούμενων που σας είπα για να σπάσουν τα μπλόκα. Δεν κύριε θα τους κάνουμε τη χάρη. Κύριε Πολυγέννη, και δεν θα τους το επιτρέψουμε. Νωρίτερα ο κύριος Λιούτας από την Ηράκλεια Σερών είπε ότι αν το αποτέλεσμα του διαλόγου μπορεί να το συζητήσουμε για να γίνει σεβαστό από τους αγρότες. Ισχύει αυτό για εσάς? Αν πάνε δηλαδή αγρότες στο Μαξίμου Δευτέρα και καταλήξουν κάπου με τον Πρωθυπουργό, θα γίνει σεβαστή αυτή η πρόταση? Να σας πω, εμείς λέμε ένα συγκεκριμένο πράγμα. Ας δώσουν το στίγμα των ετοιμάτων μας και αν έχουν σκοπό να υλοποιήσουν κάτι από αυτά που ζητάμε, να μας το πούν και από εκεί και πέρα θα πάμε σε διάλογο. Okay. Τώρα, το πώς μπορεί να σκέφτεται ο καθένας τον διάλογο είναι δικός του λογαριασμός, ναι, και δεν αποχωρούμε σε κανένα ρώτησε κάτι άλλο. Κύριε Πολυγέννη, ο Ιορδάνης ρώτησε κάτι άλλο. Εάν από τη σύσκεψη της Δευτέρας βγει λευκός καπνός και υπάρξει μια συμφωνία των αγροτών με τον Πρωθυπουργό, αυτή η συμφωνία από σας και τα άλλα μπλόκα που είναι στη δική σας λογική, θα γίνει δεκτή ή όχι? Εμείς σύσκεψη έχουμε πανελλαδική την Κυριακή, δεν έχουμε τη Δευτέρα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πολυγέννη, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Ίσως θα έπρεπε να βάλει την καλά. Κύριε Γεωργιάδη, να κάνουμε ένα σύντομο σχόλιο για το θέμα πριν πάμε σε διάλειμμα για να επιστρέψουμε μετά. Είναι πάρα πολύ απλό. Άκουγα προσοχή τον κύριο Πολυγέννη. Δεν θέλω τώρα να πω ένα-ένα αυτά τα οποία είπε, κυρίως υποτιθέμενη κατάσταση της χώρας και η νέα ΚΑΠ και όλα αυτά, γιατί καταλαβαίνει ο καθένας περίπου κινείται. Θα πω μόνο ένα απλό πράγμα. Δεν μπορεί να είμαστε το ίδιο εμείς και ο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς βάλαμε τη φορολογία στους αγρότες το 2013, αυτοί βάλαμε τη φορολογία στο 2026. Εσείς τη βάλατε στο 2026. Μα μια κουβέντα να πει. Μα μια κουβέντα να πει. Μα κυρία Σταμπουλή μου, δεν γίνεται. Να απαντάτε σε κάθε κουβέντα. Μια κουβέντα να πει που να είναι αλήθεια. Έτσι δεν γίνεται. Αυτή τη βάλατε στο 2023 και στο 2026. Δεν γίνεται διάλογος αν δεν αφήνετε τον άλλο να μιλήσει. Σε παρακαλώ. Αφήστε τον κύριο Γεωργιάδη να μιλήσει. Αφήστε τον να λέει ψέματα, αλλά αφήστε τον να το πει. Ναι, αλλά αφήστε τον να το πει. Μα όχι. Να πει αλήθεια. Μα θα κρυφτεί από τον κόσμο. Αφήστε να μιλήσω. Δεν μπορεί να θυμάται. Εγώ θυμάμαι. Τι να γίνει, εγώ θυμάμαι πώς ψηφίστηκε. Σας παρακαλώ πολύ, αφήστε το να μιλήσει τώρα. Όχι ψέματα όμως. Ναι, αφήστε το να πει την άποψή του. Μα δεν γίνεται. Στα νούμερα δεν έχει άποψη. Το 2013, 2026. Το 26 το κάνανε, 13 το μειώσαμε εμείς. Ναι, αλλά δεν αφήστε κανένα να μιλήσει τώρα. Πάμε σε ένα διάλειμμα και πάμε. Μα πιέζουν πολύ, το ξέρετε πολύ. Ναι, αλλά δεν είπα. Μετά το διάλειμμα σε εσά. Θέλετε να φύγω. Θέλω να φύγω, μιλάει η κυρία Μόνη. Ο λόγο μετά μόλι γυρίσει. Αλλά θα μιλάμε. Χωρίς διακοπή. Εγώ δεν έχω λόγο να τσακωθώ με την κυρία. Πάμε, παιδιά, να ηρεμήσουμε λίγο. Σάββατο σήμερα, 20 του μηνός, εδώ είμαστε ζωντανά στο Μέγα Σαββατοκύριακο. Προσπαθούμε λίγο να ηρεμήσουμε για να μπορέσουμε να κάνουμε μια κουβέντα, να καταλάβει ο κόσμος τι θα γίνει. Κύριε Γεωργιάδη, σας ζητώ συγγνώμη και δημοσίως να συνεχίσουμε. Λοιπόν, είχα πει ότι επειδή μιλάγαμε πριν με τον αγρότη για το θέμα της φορολογίας τους και όλα τα υπόλοιπα, δεν είμαστε το ίδιο. Η κυβέρνηση προηγούμενη είχε κλείσει τη φορολογία των αγροτών στο 13%. Τον Αύγουστο, με το μνημόνιο της αριστεράς, ανελήφθη η δέσμευση να πάει στο 20% το 16 και στο 26% το 17. Και αυτό είναι τμήμα της αξιολογήσεως που έρχεται και στο οποίο θα πρέπει η κυβέρνηση να πείσει τους αγρότες γιατί το ψηφίζει. Γιατί το απαιτούν οι δανειστές ακριβώς όπως έχει αναλυθεί η δέσμευση από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και θα δούμε τι θα κάνει η κυρία Σταμπουλή αν το ψηφίσει όταν έρθει η Βουλή σε δύο εβδομάδε. Όπως επίσης αυξήσαν το φόρο προστέμενης αξίας από το 13 στο 23, επίσης αυξήσαν τη φορολογία στο πετρέλαιο των αγροτών. Αυτά είναι μέτρα που έχει ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ και είναι ακριβώς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτά τα οποία υποσχόταν ο κύριος Τσίπρας πάνω στο τρακτέρ και φυσικά τελείως ανάποδα από αυτά που έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση. Αυτά για να πάμε τα πάντα στη θέση τους με τους αριθμούς. Μάλιστα.
κύριε Παριώτα και κύριε Κόκαλε. Από ένα σχόλιο για τους αγρότες, γιατί έχουμε το μεγάλο θέμα με τη λίστα εμπορίων που άνοιξε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών στη Βουλή. Νομίζω ότι δεν χωρούν οι εγωισμοί. Ο κύριος Στάκης έκανε την πιο κέραια επισήμανση στον αγρότη από τις Σέρες. Το ότι θα πάνε σε διάλογο με τον Πρωθυπουργό δεν σημαίνει ότι εγκαταλείπουν τον αγώνα. Αν ακούσατε τον κύριο Πολυγέννη και θα απαντήσω στα ναι και στα όχι. Αν πρέπει να υπάρχει αφορολόγητο ή όχι για τους αγρότες. Πρέπει να υπάρχει. Όχι όμως 30.000 ευρώ που ζητούν. Το αφορολόγητο έχει να κάνει με το βασικό αίτημα της πλειοψηφίας των μπλόκων, το οποίο ποιο είναι. Και απορώ γιατί ο κύριος Πολυγέννης δεν το ανέφερε. Το ξεκαθάρισμα του κατά κύριο επάγγελμα αγρότη. Ναι. Αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός και ο Πάνος ο Καμένος. Ναι. Πρέπει να ξεκαθαρίσει το κατά κύριο επάγγελμα αγρότης και να υπάρξει μια ελάφρυνση πρώτα στον κατά κύριο επάγγελμα αγρότη. Τώρα, όσον αφορά για τις ευθύνες της κυβέρνησης για το αγροτικό. Την Αγροτική Τράπεζα, να θυμίσω ότι την ξεπουλήθηκε επί Νέας Δημοκρατίας, που ήταν το βασικό εργαλείο της αγροτικής πίστης. Μάλιστα. Το πακέτο Χατζηγάκη δόθηκε το 2009 για να διαλυθούν τα μπλόκα. Και τώρα καλούμαστε να το πληρώσουμε όλοι μας. Αυτά οι αγρότες πρέπει να τα ξέρουν. Και το πακέτο κοντού. Είναι υπουργό του κυβερνήσεων τον Καμένο, βέβαια. Ακούστε. Όχι, να μιλάμε σοβαρά, κύριε Γεωργιάδη. Και όχι να δείξουμε με το κινητό διάλεξη. Με υπουργό της τότε κυβερνήσεων τον Καμένο. Θα σας πω όμως ότι τότε όλος ο κόσμος έλεγε δώσε λεφτά. Και αναγκάστηκε ο Χατζηγάκης να δώσουμε κι εμείς λεφτά δανεικά τα οποία να μας τα ζητάει μετά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό να κάνουμε. Όλοι τότε από την κυβέρνηση. Κύριε Τάκη, αυτό να κάνουμε. Να δώσουμε λεφτά τα οποία. Αλλά όταν κρίνετε και κατακρίνετε τον κύριο Χατζηγάκη, να κάνετε μια κριτική και σε όλους αυτούς που πίεζαν τότε την κυβέρνηση και τον κύριο Χατζηγάκη να δώσει τα πακέτα. Και οι αγρότες. Αυτό που σας λένε ουσιαστικά. Κύριε Χασαποπούλου, ότι δεν υπήρχε κανείς που να μην έλεγε μην δίνετε λεφτά. Όλοι του λέγανε δώστε τα λεφτά. Ναι, αυτά πληρώνουμε τώρα. Αυτά πληρώνουμε τώρα. Και οι αγρότες τα γνωρίζουν. Με συγχωρείτε, εγώ τα πρόστιμα δεν υποσχεθήκαμε. Κύριε Τάκη, το πακέτο Χατζηγάκη. Εγώ το έλεγα να μην τα δώσω ως βουλευτής τότε. Γιατί δεν έλεγαμε όλοι τα ίδια. Τα πρόστιμα στα βοσκοτόπια. Είναι η πρώτη χρονιά στην οποία δεν επιβλήθηκαν πρόστιμα για τη διαχείριση των βοσκοτόπων. Την πενταετία ήταν 300 δις τα πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φταίει αυτή η κυβέρνηση. Αυτά πληρώνουμε τώρα. Γι' αυτό πρέπει να πάμε σε διάλογο με τον Πρωθυπουργό. Και επαναλαμβάνω αυτό που είπατε στον αγρότη από τις Σέρες. Το ότι θα πάνε στο διάλογο δεν σημαίνει ότι εγκαταλείπουν τον αγώνα. Μάλιστα. Λοιπόν. Νομίζω ότι πληρώνουμε όλοι, σαν κοινωνία και οι αγρότες, μια τακτική πάγια όλων των κυβερνήσεων ιστορικά να χειραγωγούν τους αγρότες μέσω παροχών κάτω από το τραπέζι. Αναφέρθηκε το κύριο και πιο κλασικό παράδειγμα, το περίφημο πακέτο Χατζηγάκη, το οποίο το πληρώνουμε. Έχει καταδικαστεί η Ελλάδα και θα το πληρώσουμε. Το ερώτημα είναι ποιος θα το πληρώσει. Είχαμε εκείνη την απίθανη αποστροφή του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης ότι περνάει μια τροπολογία στη Βουλή, αλλά δεν θα την εφαρμόσει γιατί να μην πληρώσουν οι αγρότες απίθανα πράγματα. Δυστυχώς αυτή ήταν η πάγια τακτική. Όλες οι αντιπολιτεύσεις ιστορικά στην Ελλάδα, και είναι εξαίρεση και είναι θετικό του κ. Μητσοτάκη, ανεβήκαν στα τραχτέρ. Μάλιστα. Και όσοι ανεβήκαν στα τραχτέρ. Μία φορά. Δώστε μου ένα λεπτό, όχι. Ναι. Δεν, είναι 35 δευτερόλεπτα σε 15 λεπτά είναι πολλά. Έτσι, με συγχωρείτε δηλαδή, αλλά να τον ολοκληρώσω τουλάχιστον. Λέω λοιπόν ότι υπάρχουν, οι αγρότες έχουν δίκιο να πιέζονται, γιατί πραγματικά πιέζονται αυτή την εποχή, ιδιαίτερα από τη σύμπτωση τριών πολύ δύσκολων πραγμάτων, της αύξησης του κόστους παραγωγής που είναι απρονοησία της κυβέρνησης, της αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών και της φορολογίας. Υπάρχουν τρόποι και ήμασταν οι πρώτοι που προτείναμε σταδιακή εφαρμογή. Δεν μπορεί όμως να αποδέχεται κανείς ή να κλείνει το μάτι στο κλείσιμο των δρόμων, το οποίο δεν βοηθάει τους αγρότες, στρέφει κοινωνικές ομάδες εναντίον τους και κάνει πολύ μεγάλη ζημιά στην ελληνική οικονομία. Δεν μπορεί να συζητάμε, και τελειώνω με αυτό, δεν μπορούμε να συζητάμε για το αν ο νόμος για την παρακόλληση των συγκοινωνιών είναι καλύτερος ή χειρότερος και ποιος τον έκανε πιο εύκολο. Η παρακόλληση των συγκοινωνιών και ο αποκλεισμός της εθνικής οδού είναι πράξη παράνομη και είναι πράξη παράλογη. Κύριε Παγιώτα, βοηθήστε λίγο για να πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα, κυρία Σταυλή. Μία φράση, σας παρακαλώ. Μία μισή μάλλον. Λοιπόν, όντως το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ψάχνει τρόπους να μην πληρώσουν οι αγρότες, παρόλο που τυπικά αυτό πρέπει να προβλέπεται από την νομοθεσία. Αναφέρουμε στο κάνω νόμο και θα φροντίσω να μην εφαρμοστεί. Και δεύτερο και σπουδαιότερο. Το 2013 Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ ψήφισε το 26% για να εφαρμοστεί το 14%, δηλαδή να πληρωθεί το 15%. Η τροπολογία βαλαβάνει αρχές του 15%, το ξαναέκανε 13%. Κέρδισαν οι αγρότες μας 2 χρόνια. Δυστυχώς με την ήττα του Ιουλίου δεν μπορούμε να το κρατήσουμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Ωραία. Εσείς
ήταν το τώρα θα το αφισβητήσουμε. Ακούστε λίγο. Το όχι ήταν ητά. Μια στιγμή ακούστε λίγο, κύριε Γεωργιάδη. Θέλω να, πούμε για το άλλο μεγάλο θέμα. Σήμερα το έχει και η Εφημερίδα των Συνταχτών και η Αυγή να κάνετε μια τοποθέτηση, γιατί είναι σοβαρό θέμα. Υπάρχουν έγγραφα τα οποία παρουσίασε και το Υπουργείο Εξωτερικών 8 Οκτωβρίου του 2012, ότι τότε με εντολή του κυρίου Μπούρα, διευθυντή του κυρίου Σαμαρά, δεν πήραμε τη λίστα Μπόριαν. Όχι, τα έγγραφα δεν λένε αυτό. Λέει εδώ ο Υπουργός Οικονομικού του Κρατηδίου Ρινανίας Βεσφαλίας απίφθινε έγγραφη πρόσκληση να συναντηθούμε τότε τον Οκτώβριο προκειμένου να συζητήσουμε περί οικονομικής κρίσεως και συντή με στοιχεία καταθετών φοροφυγάδων. Αυτό σημαίνει ότι μας δίναν από το 12 οι Γερμανοί το συντή και εμείς λέγαμε όχι. Αυτό το λέει ο πρόξενος. Ναι, ο πρόξενος. Ο κύριος Μπόργιαν, όπως θυμάστε, είχε βγει στην εκπομπή στο Sky, αν θυμάμαι καλά, στο τέλος Ιανουαρίου, επειδή είχε γίνει μεγάλο θέμα μετά και την ερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και την απάντηση του κ. Κούρκουλα, τότε ως Υπουργού Εξωτερικών, που τον είχαν εμπλέξει κακό στον άνθρωπο. Και ρωτήθηκε για το ένα και για το άλλο. Αφού το λέτε, εμείς το έχουμε κόψει αυτό. Ωραία, βάλτε, να, το δούμε, όλοι μαζί. Είναι από την εκπομπή Ιστορίες του Sky. Με τον, στη Σία Κοσιόν είναι η συνέντευξη και στον Παύλο Τσίμα. Πάμε να το δούμε. Es ging ja noch nicht um die Liste. Seitdem es seitdem bekannt ist, dass es die Liste gibt, das ist seit dem vergangenen Frühjahr. Es ist ja dann aber Anfang 2015 wieder aufgenommen worden. Dann ist man nochmal zurückgekommen auf dieses Angebot und daraus hat sich das entwickelt, was wir jetzt heute machen. Nicht um eine Liste, die wir damals schon hatten. Es ging darum, dass wir vor 3 Jahren das Angebot gemacht haben bei der Stärkung der griechischen Steuerverwaltung mit unseren Erfahrungen zu helfen. Also ich habe 2010 mein Amt begonnen. 2012 hatten wir schon 2 Jahre sehr intensive Erfahrung und haben das damals mit dem Generalkonsulat in Nordrhein-Westfalen besprochen. Da ging es noch nicht um Listen. Das habe ich auch immer wieder deutlich gemacht, sondern es ging um das Angebot, die Verwaltung mit Erfahrungsaustausch zu stärken. Und das war damals eine sehr turbulente Zeit. Es gab große Diskussionen über die Lagarde-Liste. Δεν υπήρχε κάποια λίστα, λέει ο κύριος Μπόριαν, και τη λίστα την πήραμε το 2015, ναι, κύριε Γεωργιάδη. Να ολοκλώσω λίγο μια παραγωγή. Για το κάνουμε ήρεμα, νοούμαστε λίγο. Λοιπόν, τι λέει ο κύριος Μπόριαν και τι γινόταν και τότε, γιατί θέλω να θυμίσω, γιατί τα ξεχνάμε. Τότε το κράτος της Ρινανίας Βασφαλίας είχε προσφέρει τεχνική βοήθεια προς την ελληνική δημοκρατία για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Ήταν να θυμάστε τα δημοσιεύματα που λέγανε ότι θα μας φέρουν Γερμανούς εφοριακούς να μας κάνουν ελέγχους. Η τότε αξιωματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ και η Ελλάσσον αντιπολίτευση του κυρίου Καμένου φώναζαν ότι θα φέρουν τους Γερμανούς να μας συλλέγουν τους φόρους. Αυτό ήταν το πολιτικό περιβάλλον τότε. Δηλαδή ήταν αντίθετοι αυτοί που τώρα φωνάζουν στο να κάνουν αυτή τη συνεργασία. Τι απήντησε τότε η κυβέρνηση του Σαμαρά? Απήντησε ότι τη συνεργασία για την παροχή τεχνικής βοήθειας για την πάταξη φοροδιαφυγής την κάναμε σε κεντρικό ομοσπονδιακό επίπεδο για ένα τμήμα του μνημονίου και δεν πάμε να την κάνουμε ξεχωριστά με το κάθε κράτος Γερμανίας. Τώρα, το 2015 το κράτος Ρινανίας Βεσφαλίας απέκτησε τη λίστα, την περίφημη λίστα Μπόργιανς που λέμε τότε. Το κράτος το 2015 ήταν ήδη κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Πότε μας λέει στη συνέντευξη αυτή ο ίδιος παρέλαβε τη λίστα? Την άνοιξη του 2015. Την άνοιξη του 2015 κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήταν κυβέρνηση ο Σαμαράς. Άρα λοιπόν, η θεωρία που σήμερα κάνει πρώτο θέμα η Αυγή και η Εφημερίδα των Συντακτών. Γιατί βεβαίως θέλουν να βγάλουν τις προβολείς από τα μπλόκα, θέλουν να βγάλουν τις προβολείς από τους προπολογισμούς των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, θέλουν να βγάλουν τις προβολείς από τη 13η σύνταξη, θέλουν να βγάλουν τις προβολείς από τη μείωση των φόρων, θέλουν να βγάλουν τις προβολείς από όλα αυτά τα αγκώδη ψέματα. Τι κάνουνε? Κάνουν την τεχνική της μισής αλήθειας, που είναι η καλύτερη προπαγάνδα. Ανακεφαλαιώνω λοιπόν. Όπως λέει ο ίδιος ο κ. Μπόριαν, το 2012 δεν προσέφερε λίστα. Προσέφερε τεχνική βοήθεια. Γιατί γράφει ο πρέσβης συντή με στοιχεία καταθετών φοροφυγάδων. Αυτό το γράφει ο πρόξενος. Όχι ο Μπόργιαν. Ο πρόξενος προφανώς το γράφει. Προφανώς το γράφει, γιατί αν θυμάστε εκείνη την εποχή γράφονταν στα δημοσιεύματα του τύπου ότι η Ρινανία Βεσφαλία είχε αγοράσει λίστα φοροφυγάδων Γερμανών. Και άρα προφανώς θεώρησε ότι η πρόσκληση είναι για αυτό το θέμα. Αυτό το γράφει πριν πάει να τον δει. Το τι του είπε. Κύριε Γεωργιάδη, καλεί ο Υπουργός Οικονομικών ενός κρατηδίου
τον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών για να συζητήσει για Γερμανούς φοροφυγάτες. Όχι για Γερμανούς φοροφυγάτες. Αυτό που σας εξηγώ πριν. Τι έλεγε, τι είπε στο βίντεο ο άνθρωπος. Εγώ είχα ξεκινήσει από το 10 μία προσπάθεια ώστε να ανέβει ασφαλή να πατάξω τη φοροδιαφυγή. Μάλιστα. Αυτή την τεχνική βοήθεια για το πώς κατάφερα να πατάξω τη φοροδιαφυγή ήθελα να την προσφέρω στην Ελλάδα. Αυτή η τεχνική βοήθεια που τότε ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΕΛ φώναζαν να μην την πάρουμε, εμείς τότε δεν την πήραμε από την Ρινανία Βεσφαλία, γιατί την πήραμε συνολικά από την Ομοσπονδιακή Γερμανία. Αυτό σας λέω. Ναι, απλά αυτό που ρωτάμε είναι, εσείς λέτε ότι ο κύριος Πλεξίδας ο πρόξενος, στο θέμα το οποίο κοινοποιήθηκε στο γραφείο του Πρωθυπουργού τότε, περισυντή με στοιχεία καταθετών φοροφυγάτων, κάνει λάθος. Έχει γράψει λάθος. Κάνει λάθος, διότι το λέει ο ίδιος ο Μπόριαν, ότι τη λίστα την πήρε την άρθρο 15. Το λέει τώρα ο Μπόριαν. Τώρα ρωτήσει. Κύριε Κόκαλη, ένα λεπτό. Κυρία Σταμπουλή, ένα λεπτό, κύριε Κόκαλη, ένα λεπτό. Συγγνώμη, αφού μου το δίνει τώρα τι να κάνω. Όχι, θέλετε να απαντήσει ο κύριος Κόκαλης, εγώ το πήγαμε σιγά, αλλά δεν πειράζει. Ελάτε κύριε Κόκαλης, δεν πειράζει. Συγγνώμη, ο κύριος Γεωργιάδης είναι καλός στο να απομακρύνεται από το γνωστό θέμα. Εγώ δεν θα πω το τι λέει ο κύριος Μπόριανς στις συνεντεύξεις του. Θα πω τι λένε τα ίδια τα έγγραφα. Τα ίδια τα έγγραφα. 19 Νοεμβρίου του 12. Του 12. Ναι. Ο γενικός πρόξενος. Αξιότιμη κύριε Υπουργέ, προς τον κύριο Μαυραγάλη. Στη συνέχεια τηλεφωνικών οδηγιών που έλαβα από τον κύριο Μπούρα, απέρριψε ευγενικά προς τον Υπουργό Οικονομικών της Ρινανίας την πρόταση για ενδεχόμενη συνεργασία στο γνωστό θέμα. Ποιο είναι το γνωστό θέμα. Ποιο είναι το γνωστό θέμα. Εμείς ρωτήσαμε τον κύριο Μαυραγάλη και έχει βγάλει ανακοίνωση ο κύριος Μαυραγάλης. Πάντα είναι συνεργασία. Και τώρα, τι λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Ρίχνουν τα βάρη στον πρόξενο, ότι φταίει ο πρόξενος. Το ψάρι, κύριο Γεωργιάδη, βρωμάει από το κεφάλι. Δεν είπα ότι φταίει ο πρόξενος. Δεν μπορούμε να ζητάμε θυσίες από τους αγρότες, από τους μισθωτούς και η επίσημη κυβέρνηση τότε να αποκρύπτει τη λίστα των φοροφυγάδων. Μα δεν υπήρχε η λίστα, σας λέει ο άνθρωπος. Υπάρχουν ευθύνες. Ο άνθρωπος που σας έδωσε τη λίστα. Συγγνώμη, τώρα, κύριε Γεωργιάδη, σας είπε δεν είχα λίστα των φοροφυγάδων. Αλλοιώνεται το περιεχόμενο των εγγράφων. Το ακούσατε τι λέει το έγγραφο. Το έγγραφο αυτό είναι ο πρόξενος. Αλλά ποιο είναι το γνωστό θέμα, δεν το ξέρετε ούτε εσείς ούτε εμείς. Υπάρχει κι άλλο έγγραφο. Ένα. Το αναφέρεται σε αυτό που λέει ο κύριος Μπόριαν, το ακούσατε. Κύριε Χασαπόπουλε, το ακούσατε. Το τι λέει ο καθένας, μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Τα έγγραφα. Ναι. Τα έγγραφα. Κυρία δεν μπορούμε να ζητάμε θυσίες από τον ελληνικό λαό και να αποκρύπτουμε. Εσείς λέτε ότι υπήρχε λίστα, λοιπόν. Λέτε ότι υπήρχε λίστα. Σύμφωνα με τα έγγραφα που διαβάζω και έχετε στη διάθεσή σας και η εφημερίδα και βέβαια υπήρχε. Μάλιστα. Εγώ άκουσα τον κύριο Μπόριανς και πρόσεξε και τα συμφραζόμενα και ξαναπαίξτε το αν θέλετε. Τι λέει ο άνθρωπος, επειδή τότε συζητιόταν η λίστα Λαγκάρντ, ρώτησα τον πρόξενο αν η ελληνική κυβέρνηση θέλει τη βοήθειά μας. Ναι. Γενικώς σε τεχνικές επισήμανσης φοροδιαφυγής ή στο να ψάξουμε και για λογαριασμό σας, εκεί που ψάχνουμε εμείς για Γερμανούς φοροφυγάδες, θέλετε τη βοήθειά μας να ψάξουμε και για λογαριασμό σας, για Έλληνες φοροφυγάδες. Εσείς τι λέτε, και λοιπόν, αυτό... ότι δεν ήθελε η κυβέρνηση να πάρει και λίστα. Σε αυτό, αυτό πάνω... λέτε. Δεν ήθελε η κυβέρνηση να ψάξουν ώστε να φτιαχτεί η λίστα που όντως ολοκληρώθηκε, αν είναι ακριβής οι πληροφορίες, γιατί όλα άρα εσείς, το 15 άρα εσείς δέχεστε άρα, αυτό που λέει ο κύριος Μπόριαν. Μισό λεπτό. Άρα προληπτικά απαντάει ο κύριος Σαμαράς, μην ψάξετε. Ωραία, για να το όχι, μην μας δώσετε κυρία το έτοιμο. Σταμπουλή, για να πριν το καταλάβουμε. Ναι. Ακούστε με λίγο. Μην εσείς δέχεστε αυτό που λέει ο κύριος Μπόριαν ότι τη λίστα την πήρε το 15, αλλά κατηγορείτε τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν συνέπραξε μαζί με τον κύριο Μπόριανς για να ψάξουν από κοινού για λίστες στο 12. Προληπτική απαγόρευση. Κύριε Τάκη, το λέει το άλλο το έγγραφο. 8 Οκτωβρίου του 12. Ελάτε να συζητήσουμε για το γνωστό θέμα με τους φοροφυγάδες. Ωραία. Κύριε Γεωργιάδη, αυτό εσείς τι λέτε. Τα έγγραφα το λένε. Σε αυτό που λέει η κυρία Σταμπουλή, ότι δέχετε ότι η λίστα παρελήφθη το 15, αλλά αρνηθήκατε να γίνει συζήτηση περί ληστών το 12. Εγώ θέλω να είμαι πάρα πολύ ειλικρινή, θα προσπαθήσω πολύ γρήγορα αυτό που σας είπα πριν. Mm-hmm. Το πολιτικό περιβάλλον του 12 ήταν το κόμμα που εκπροσωπεί εδώ η κυρία και το κόμμα που εκπροσωπεί εδώ ο κύριος να μην έχουμε καμία συνεργασία με τη Γερμανία την πέρασπρο διαφυγής. Τότε λέγανε ότι θα μας φέρουν Γερμανούς να μας κάνουν τον έλεγχο. Θα θυμάστε, εδώ στην ίδια χώρα ζούμε. Ναι, ναι. Αλλά έρχονται 4 χρόνια μετά και λένε τώρα, μα γιατί δεν κάνετε συνεργασία με τους Γερμανούς το 12 για να πατάξετε τη φοροδιαφυγή. Άρα δεν θα πω κάτι άλλο. Για όλα τα άλλα, εκτός από τον ελληνικό φοροφυγάδων. Κυρία Σταμπουλή, μισό λεπτό. Κυρία Σταμπουλή, μισό λεπτό. Άρα, κύριε Γεωργιάδη, η άρνηση του γραφείου Σαμαρά
είχε να κάνει με το πολιτικό περιβάλλον του 12. Όχι. Η άνοιξη του γραφείου Σαμαρά είχε να κάνει με το ότι η παροχή αυτή τη τεχνική βοήθεια δεν μπορούσε να συμφωνηθεί με το κάθε κρατήριο τη χωριστά. Αλλά ο κύριο Μπόρια στην αρχή. Συμφωνεί το στο κεντρικό ομοσπονδιακό επίπεδο. Ο κύριο Μπόρια στο έγγραφό του λέει ότι έχει μιλήσει με τον κύριο Σόιμπλε και ότι ο κύριο Σόιμπλε είναι σύμφωνο στο να υπάρξει αυτή η τεχνική βοήθεια. Εσεί όμω δεν ξέρετε τα εσωτερικά τη Γερμανία, τα ξέρετε. Όσο καλά, όσο το πάμε στα εσωτερικά. Ξαναλέω. Εάν ο κύριο. Όχι καθόλου. Εάν ο κύριο Σόιμπλε ήθελε να έχουμε συνεργασία με τον κύριο Μπόργιαν, λέτε να περίμενε να μα το πει ο κύριο Μπόργιαν ή θα μα το λέει ο κύριο Σόιμπλε με τον οποίο κάνουμε τι κεντρικέ διαπραγματεύσει. Ο κύριο Σόιμπλε σα είπε να μην συνεργαστείτε. Δεν μα είπε να μην συνεργαστούμε. Ο κύριο Σόιμπλε μα έκανε μέσα. Ο κύριο Σόιμπλε. Η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία τη Γερμανία συμμετέχει μέσα στο μνημόνιο. Στις προσπάθειες πάταξης προδιαφυγής ως ομοσπονδιακό κράτος. Όχι ως κάθε κράτος χωριστά. Αυτό σας λέω. Αφού σε χωριστό κράτος θα βρίσκεται στους Κουρουπινιάδες. Κύριε Βαριώτα, σας λέτε. Έχουμε και τη δήλωση του κυρίου Τσιάρα, που ήταν τότε αρμόδιος υφυπουργός εξωτερικών. Να την ακούσουμε. Να την ακούσουμε, αν μπορούμε, κύριε Νεκτάρια. Αν μπορούμε να την ακούσουμε, τι είπε στη Σία Κοσιόνη. Τον κύριο Μπόργιαν όντως τον συνάντησα στον Ντίσσελντορφ και ήταν, από όσο θυμάμαι, τον Ιανουάριο του 2013, όταν βρέθηκα προκειμένου να συναντήσω τους Έλληνες Ομογενείς σε μια πολύ μεγάλη εκδήλωση που είχε οργανωθεί. Με τον κύριο Μπόργιαν κάναμε μια πολύ εκτεταμένη κουβέντα και βεβαίως αφορούσε πιθανότατα σε ζητήματα της οικονομίας της Ελλάδος. Ο ίδιος τότε ζήτησε, μάλλον πρότεινε, αν θα θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε τη δική του τεχνική γνώση, τη δική του τεχνογνωσία, γύρω από ζητήματα που ενδεχομένως αφορούν καταθέσεις ή φοροδιαφυγή Ελλήνων στο εξωτερικό, ειδικότερα στην Ελβετία. Ποτέ δεν έγινε κουβέντα για λίστα, το ξεκαθαρίζω αυτό. Δεν υπήρχε καμία συζήτηση για λίστα εκείνη την περίοδο. Απλά και μόνο υπήρχε μια συγκεκριμένη αναφορά σε σχέση με το αν θα θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε τη δική του τεχνοκρατική γνώση απέναντι σε ζητήματα που αφορούσαν ενδεχομένως γενικότερα τη φοροδιαφυγή στην Ελλάδα. Δεν υπήρχε λίστα, λέει. Υπήρχε τεχνογνωσία. Θα μου επιτρέψετε να αρνηθώ να κάνω τον detective. Νομίζω ότι αυτή η δουλειά είναι άχαρη. Δηλαδή το να. Όχι, πολιτικό σχόλιο θέλω. Θα κάνω η κυβέρνηση Σαμαρά αρνήθηκε συνεργασία για να ανοίξουν. Νομίζω ότι γενικώ η λιστομαχία και η συζήτηση για τις λίστες έχει συγκεκριμένο σκοπό και συγκεκριμένη επικοινωνιακή χρήση. Υπάρχει σαφώς απροθυμία των προηγούμενων κυβερνήσεων να ασχοληθούν με τις λίστες και να τις ξεδιαλύνουν. Υπάρχει σαφώς αδυναμία της ελληνικής δικαιοσύνης. Η παροιμιώδης βραδύτητα. Και αδυναμία της ελληνικής δικαιοσύνης να επεξεργαστεί τα στοιχεία αυτών των ληστών. Και υπάρχει σαφώς η πολύ αγαπημένη τακτική της κυβέρνησης κάθε φορά που ζορίζεται να βγάζει ορισμένα συγκεκριμένα πράγματα στον αέρα. Ένα είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το άλλο είναι οι λίστες. Νομίζω ότι έτσι δεν κάνουμε χωριό, ούτε προχωράμε τη συζήτηση τη δημόσια σε μια μέρα σαν τη σημερινή, με εξαιρετικά νέα όπως η συμφωνία για τον Brexit, για τη Βρετανία στην Ευρώπη, για το προσφυγικό και πολλά άλλα θέματα. Συζητάμε αν υπήρχε η λίστα το 2013, αν έγινε το 2014. Η λίστα υπάρχει. Υπάρχει θέμα λαιλασίας του δημόσιου χρήματος όλα τα προηγούμενα χρόνια, το οποίο πρέπει η ελληνική δικαιοσύνη και η ελληνική πολιτική να το διερευνήσουν και να το διελευκάνουν. Αυτό είναι πάγιο. Yeah. Και υπάρχει η ανάγκη. Να πούμε στον ελληνικό λαό ότι αυτό που καλλιεργείται εν τέχνος και πλαγίως, ότι κάπου υπάρχει ένας θησαυρός σε κάποια τράπεζα της Ευρώπης, υπάρχει ένας θησαυρός δισεκατομμυρίων, τον οποίο κάποια στιγμή θα τον βάλουμε χέρι και θα σωθούμε, είναι ψέμα. Mm-hmm. Δεν πρόκειται να λύσει καμία λίστα και η διευκρίνηση καμίας λίστας τα προβλήματα του ασφαλιστικού, δεν πρόκειται να βγάλει τους αγρότες από το δρόμο ή να τους δώσει χρήματα. Αυτό που πρέπει να συζητάμε με επιθεπιτάσεως είναι η βελτίωση και της ελληνικής δικαιοσύνης και των δυνατοτήτων διερεύνησης τέτοιων θεμάτων καθαρά, να τα τελειώνουμε για να μην επανέρχονται στην επικαιρότητα για λόγους οι οποίοι είναι πολιτικοί και όχι ουσιαστικοί, και το μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής της χώρας, το οποίο είναι η κρίση και η έξοδος από αυτή. Δεν θα μας βγάλουν οι λίστες από την κρίση. Μακάρι να ήταν τόσο εύκολο. Βάλουμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε. Βάλουμε σε μια άλλη ταινία. Πάμε.